Με πολύ μεγάλη χαρά καλωσορίζω στο πρακτορείο τη Σοφία Τολίκα. Είμαστε διαδικτυακές φίλες, αλλά γνωριζόμαστε και έξω από το διαδίκτυο. Στη σελίδα της στο Facebook άρχισα να παρατηρώ κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες αναρτήσεις με φωτογραφίες της. Οι φωτογραφίες της μου άρεσαν πάρα πολύ. Έχουν ένα εντελώς δικό τους στυλ, έχουν δική της προσωπικότητα και μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και πρόσφατα οι φωτογραφίες αυτές έγιναν βιβλίο, το Home Sweet Homes. Σοφία, σε καλωσορίζω στο πρακτορείο. Τι κάνεις? Πάρα πολύ καλά εσύ. Χαίρομαι πολύ που... Και εγώ σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Σοφία, από όσο γνωρίζω, δεν είσαι επαγγελματίας φωτογράφος, βιοπορίζεσαι από κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, τα βήματά σου κάποια στιγμή σε έφεραν στον κόσμο της φωτογραφίας και άρχισες να δουλεύεις πάνω σε συγκεκριμένα σχέδια, σε συγκεκριμένα project που λέμε και στα μέρη μας. Μίλησε μας γι' αυτό. Να πω καταρχήν ότι να σε ευχαριστήσω καταρχήν πολύ για την πρόσκληση. Εγώ, Σοφία, μου σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Να πω ότι το επάγγελμά μου είναι πολιτικός μηχανικός και δουλεύω δηλαδή σήμερα ως πολιτικός μηχανικός. Με τη φωτογραφία ασχολήθηκα, βρέθηκα δηλαδή στον δρόμο της φωτογραφίας αρκετά τυχαία το 2005. Είχα πάει ένα ταξίδι στην Ινδία και γυρνώντας... Ινδία! Ναι. Γυρνώντας είδαν τις φωτογραφίες κάποιοι φίλοι και μου είπαν γιατί νομίζουμε ας πούμε ότι έχεις καλή ματιά, γιατί δεν ασχολείσαι. Οπότε άρχισα να το ψάχνω κυρίως μέσω του ίντερνετ, ναι, το κομμάτι της φωτογραφίας. Κάποια στιγμή κέρδισε ένα διαγωνισμό στο EX στην ESP, οπότε σπούδασα κιόλα εκεί πέρα. Α, πήρες την κατάρτισή σου, ναι, δηλαδή με τα τεχνικά και όχι μόνο. Και όχι μόνο, ναι, γιατί μαθαίνεις και άλλα πράγματα. Σωστό. Έχεις δηλαδή μια σφαιρική άποψη γύρω από τη φωτογραφία εκεί πέρα. Και στη συνέχεια έτσι άρχισα να ασχολούμαι αρκετά με την καλλιτεχνική φωτογραφία. Έχω επίσης την εντύπωση, Σοφία, παρατηρώντας κυρίως τις κινήσεις σου μέσα από το διαδίκτυο, που είναι ένας πάρα πολύ καλός μάρτυρας των κινήσεών μας. Οι πάντες γνωρίζουν τα πάντα. Τα πάντα, ναι. Παρακολουθείς πολύ στενά και τους σύγχρονους φωτογράφους, δηλαδή γνωρίζεις τι συμβαίνει στη φωτογραφία σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, είναι ένας τομέας που σου αρέσει να το ψάχνεις και για άλλους λόγους, δηλαδή και για προσωπική σου ευχαρίστηση. Το Home Sweet Homes από τον τίτλο με παραπέμπει σε μια, αν μου επιτρέπεις να το πω, σπιτική φωτογραφία. Δηλαδή ότι η κάμερά σου μένει εντός, γιατί και ο χώρος μέσα στον οποίο ζούμε τις ζωές μας έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, το φωτογραφικό, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι και αυτή είναι και η πρόκληση, νομίζω, για τον φωτογράφο. Από ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ έτσι κοινότοπο και συνηθισμένο, κάτι δηλαδή που το βλέπεις κάθε μέρα, το σπίτι σου, τους ανθρώπους γύρω σου, να προσπαθήσεις να βγάλεις κάτι ενδιαφέρον φωτογραφικό για ένα τρίτο. Πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Για σένα είναι μια καθημερινότητα. Ακριβώς. Ας πούμε, μπορεί κάποιος να φωτογραφίσει τη μητέρα του με το νυχτικό, ναι, και γι' αυτόν κάτι να σημαίνει. Πώς μπορεί όμως να σημαίνει και για ένα άλλο μάτι, και αυτό νομίζω ότι είναι η τέχνη, Σοφία. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, συνθέτεις μια ατμόσφαιρα, κάνεις μια σύνθεση φωτογραφική. Οι φωτογραφίες σου είναι αυτό που λέμε σκηνοθετημένες? Δηλαδή, για να κάνεις, ας πούμε, το Home Sweet Homes, άλλαξες τη διάταξη των επίπλων, έφτιαξες το φως, έστησες κάπως τα πρόσωπα ή τα αντικείμενα, ή αυτό που έβλεπε το μάτι σου τη στιγμή που το έβλεπε? Γενικά δεν είμαι πολύ λάτρης της σκηνοθετημένης φωτογραφίας. Δηλαδή, αυτό που βλέπω, έτσι όπως το βλέπω εκείνη την ώρα, αυτό θέλω να τραβήξω. Οπότε δεν κάνω παρεμβάσεις. Έχει ίσως μία-δύο που είναι λίγο πιο θυμμένες. Μπορείτε δηλαδή, αν τις δείτε, να το καταλάβετε, γιατί είναι κάποια πορτρέτα που κοιτάνε έτσι το φακό με έναν τρόπο. Αλλά γενικά δεν πειράζω τίποτε και νομίζω ότι αυτό έτσι είναι και αρκετά ενδιαφέρον και αρκετά δύσκολο. Όταν λέμε φωτογραφία σπιτική, σαν να λέμε σπιτικό κέικ, αυτό, βέβαια, η φωτογραφία είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο από το κέικ. Όχι, το κέικ είναι και πολύ εύκολο για κάποιους αμπτάλιδες της κουζίνας, αλλά η φωτογραφία είναι ένα άλλο πράγμα. Θέλει δηλαδή, απαιτεί πολλά πράγματα για να έχει ένα αισθητικό αποτέλεσμα που να αφορά αυτό που λέγαμε νωρίτερα και τα τρίτα μάτια. Δώσε μας λίγο μια εικόνα από τα θέματά σου. Δηλαδή, ανοίγοντας κανείς το άλμπουμ Home Sweet Homes, τι μπορεί να δει μέσα? Θα δει
νομίζω τυπικές έτσι οικογενειακές στιγμές, δηλαδή θα δει και πορτρέτα και πρόσωπα μέσα στο σπίτι, τα οποία μπορεί να είναι τα τυπικά πρόσωπα μιας ελληνικής οικογένειας, δηλαδή παππούδες, γιαγιάδες, παιδιά τα οποία παλεύουν στα κρεβάτια, παιδιά τα οποία πηδάνε πάνω από καναπέδες, διάφορα, ας πούμε, ένα τραπέζι το οποίο περιμένει τους καλεσμένους, μεγάλους σουβίπες με χαρτιά, διάφορα τέτοια. Οπότε έχει αρκετά τυπικές εικόνες, απλά θέλω να πιστεύω ότι είναι φωτογραφημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή θέματα οικεία, αλλά κάπως αλλιώς. Mm-hmm. Ναι. Να πούμε ότι το Λεύκομα, ξέρεις, επειδή φτάνουμε, έχουμε ακόμη κάποιο δρόμο για τις γιορτές, αλλά έτσι όλοι κάποια στιγμή θα σκεφτούμε να κάνουμε ένα δώρο. Πάντα θεωρούσα ότι ένα φωτογραφικό Λεύκομα, που είναι ένα βιβλίο το οποίο το αγοράζουμε δυσκολότερα ίσως για τον εαυτό μας, αλλά είναι πολύ ωραίο σαν δώρο, δηλαδή είναι σαν να χαρίζει σε κάποιον, ξέρεις, στιγμές, εικόνες, είναι όμορφο, είναι ένα πολύ ωραίο δώρο. Εντάξει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε δώρο και στον εαυτό μας. Να πούμε ότι το Λεύκομα αυτό μπορεί κανείς να το βρει κατά αποκλειστικότητα στο θρηλυκό βιβλιοπωλείο Μυθιστορία, το οποίο βρίσκεται στον ΤΕΠΟ. Δεν είναι δηλαδή μία έκθεση η οποία είναι στημένη κάπου αυτή τη στιγμή. Οι εικόνες όμως βρίσκονται μέσα σε αυτό το βιβλίο, είναι μια καλέσθητη έκδοση. Σοφία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα μας είπες. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά σου. Γεια χαρά, γεια.